Με το ελαιόλαδο να σέρνει το χώρο, οι κριτικές εξαγωγές το 2023 φαίνεται πως θα σπάσουν κάθε ρεκόρ. Η εξαγωγή είναι ένα μακρινό ταξίδι, ονειρικό, το οποίο θα σε φέρει σε ένα αποτέλεσμα με επιτυχία, αλλά πρέπει να έχεις τις προϋποθέσεις τις εξής. Πρώτα απ' όλα να το πιστέψεις. Δεύτερον να το αγαπήσεις. Τρίτον να επιμείνεις. Τέταρτον να υπομείνεις και πέμπτον να επενδύσεις. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Εταιρείας, το πρώτο εξάμηνο του 2023 οι κριτικές εξαγωγές, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τα πετρελαιοειδή, έφτασαν το ποσό των 579,5 εκατομμυρίων ευρώ και τους 271.928.000 τόνους, έναντι των 338 εκατομμυρίων ευρώ και τους 240.283 τόνους το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Μέχρι πρότινος θεωρούσαμε ότι το 2015 ήταν ένα σημείο αναφοράς ως η καλύτερη χρονιά που είχαμε με 486 εκατομμύρια ευρώ. 486 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο της χρονιάς του 2015. Το 2022 φτάσαμε στα 682 εκατομμύρια ευρώ και το 2023, το πρώτο εξάμηνο, έχουμε φτάσει στα 529 εκατομμύρια ευρώ. Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, ο οποίος αποτελεί το 74,2% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών με 430 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζει τεράστια αύξηση, ίση με 133,6%. Ακολουθούν ο κλάδος των χημικών και πλαστικών, οι κλάδοι του αγροτικού εξοπλισμού, της κλωστοϊφαντουργίας και ένδυσης, οι μηχανές και συσκευές, τα δομικά υλικά και τα λοιπά βιομηχανικά προϊόντα. Η κατάκτηση ενός ραφιού ή μιας αγοράς είναι πάρα πολύ δύσκολη. Απαιτείται συστηματική, επίμονη προσπάθεια με υπομονή και χάνεται πάρα πολύ εύκολα, είτε λόγω καιρικών συνθηκών, έλλειψη προϊόντος, ανταγωνισμού ή τιμής. Το ελαιόλαδο είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Σύμφωνα με τα στοιχεία έφτασε τα 338,5 εκατομμύρια ευρώ καταλαμβάνοντας το 58,4% του συνόλου των κριτικών εξαγόμενων προϊόντων με αύξηση 208% σε αξία και 142% σε ποσότητα σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο διάστημα. Υπήρξε μια τεράστια καταστροφή στις ανταγωνίστριες χώρες Ισπανία-Ιταλία και λόγω της κλιματικής κρίσης όλου αυτού του καιρικού συστήματος που αλλάζει. Εν αντιθέση με την Κρήτη ή με την Ελλάδα συνολικότερα που είχαμε μια τόσο πολύ καλή ελαιοκομική περίοδος και σε ποσότητες αλλά και σε ποιότητα. Ακολουθούν τα κυπευτικά, τα ψάρια και θαλασσινά, τα φρούτα, τα γαλακτοκομικά, η κατηγορία των νερών αναψυκτικών και χυμών, το κρασί, το μέλι και το κρέας και τα παρασκευάσματά του. Όταν έχουμε τοποθετήσει όλα τα λεφτά, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά και λαϊκά, σε ένα προϊόν, αυτό οδηγεί στο φαινόμενο του καρδιογραφήματος, όπως έχω αποκαλέσει στο παρελθόν, να βλέπουμε τις εξαγωγές να κάνουν αυτό το ανεποκατέβασμα. Άρα η ματιά πρέπει να στραφεί σε δύο άξονες. Πρώτα απ' όλα να ενισχυθούν οι εξαγωγές και στις άλλες κατηγορίες των τροφίμων και των ποτών, να διευρυνθεί δηλαδή το προϊοντικό μας οπλοστάσιο, να φτιαχτούν νέες κατηγορίες προϊόντων. Σε ό,τι αφορά τις αγορές, οι κυριότεροι αγοραστές των κριτικών προϊόντων είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Γαλλία, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να υπάρξει μια συστηματική μελέτη σε συνεργασία περιφέρειας ερευνητικών ενδυμάτων και πανεπιστημίων για να δούμε τι άλλο είναι αυτό το οποίο μπορεί να βοηθήσει τη σταθερότητα των κριτικών εξαγωγών και να μην είναι προϊόντα φωτοβολίδες. Στις αγορές του κριτικού ελαιολάδου πρώτη έρχεται η Ιταλία, δεύτερη η Ισπανία και ακολουθούν η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Γαλλία. Η Ιταλία και η Ισπανία αποτελούν το 78,7% των εξαγωγών του ελαιολάδου της Κρήτης, που σημαίνει ότι το υπόλοιπο 21,3%, ας το πούμε έτσι, ήταν η μορφή του τυποποιημένου.